Εδώ είμαστε, πάω και 24 και σήμερα εδώ μέχρι τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Το και σήμερα μου άρεσε, λες και ήμασταν εδώ και χθες και προχθές, αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε. 5η 16 Ιανουαρίου, αποκλειστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 9 με πάω 24. Έχουμε να πούμε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μέρα με διάφορα θέματα. Κλασικά παραποδοσφαιρικά θέματα είναι η αλήθεια. Και όχι αμιγώς ποδοσφαιρικά, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η όλη τοξικότητα η οποία ζούμε. Καθώς σήμερα, όπως και να το κάνουμε, υπήρχε αυτή η συνεδρίαση της ΕΕΑ, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όλη αυτή η κουβέντα εκεί. Για ακόμα μία φορά η κουβέντα είναι τι είπε ο νομικός της μίας πλευράς, τι είπε ο νομικός της δεύτερης πλευράς, τι είπε ο νομικός της τρίτης πλευράς, το πώς μετά η κάθε πλευρά ερμηνεύει το οτιδήποτε λέγεται, και στη μέση όλοι εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα πούμε στην πορεία για όσα γίνανε σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για αυτή την υπόθεση της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ, με την παρουσία του Ολυμπιακού φυσικά, εννοείται, καθώς βλέπουμε από όλα τα ΜΜΕ, τέλος πάντων, τα οποία έχουν μια ερυθρόλευκη επιρροή, το θέμα να το έχουν σηκώσει στο Θεό εδώ και μέρες, παρότι εγώ συνεχίζω από την πρώτη στιγμή που το είδα και ακόμα και τώρα και σήμερα που έγινε πια η εκδίκαση, γιατί την πρώτη φορά υπήρξε η αναβολή, συνεχίζω να έχω τις απορίες μου και το κατά πόσο το όλο θέμα αυτό έχει κάποια βάση, κατά πόσο το όλο ζήτημα πραγματικά μπορεί να φέρει το οτιδήποτε. Και δεν είναι μια επικοινωνιακή φούσκα, να το πω, μια φασαρία για να αλλάξουν οι όροι, για να γίνει μια κουβέντα να φύγει καθαρά το περισσοριακό κομμάτι, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται εμένα. Να πω την αλήθεια, με τα νομικά δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά, και να με συγχωρήσουν οι φίλοι δικηγόροι, θεωρώ ότι για μια υπόθεση, από την πιο απλή υπόθεση που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα διαζύγιο, μέχρι την πιο εξελιγμένη, πιστεύω ότι αν έχεις 5 δικηγόρους μπροστά σου, ο κάθε δικηγόρος σου πει την δική του εκδοχή. Και εδώ τώρα μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι καθαρά νομική. Όχι το μετοχολόγιο, όχι αν εμπλέκεται και δεν εμπλέκεται και όλα αυτά, αν υπάρχει η σχέση τέλος πάντων. Ναι, εμένα η όλη υπόθεση μου κάνει για ένα νομικό ζήτημα το οποίο δεν ξέρω. Ακόμα και αν γίνει το οτιδήποτε, αν μπορεί να φέρει κάποια ακύρωση τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα φέρει στη Ξάνθη. Δεν πάει σε ενδιαφέρον, πάω και μου φαίνεται, απλοϊκά κοιτώντας το, μου φαίνεται λίγο περίεργο το να φέρει κάτι τέτοιο στο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, επειδή είναι ένα νομικό ζήτημα, θα το δούμε και λίγο πιο έτσι εξειδικευμένα όσο μπορούμε στην πορεία της εκπομπής. Γενικά από το Λίμπερο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πήρα την ενημέρωση για όσα συζητήθηκαν εκεί. Ξαναλέω ότι από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία και είναι τα υπομνήματα να δοθούν, αν θυμάμαι καλά, μέχρι την Πέμπτη, καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι κάτι που τελειώνει τόσο εύκολα. Το όλο ζήτημα θα μένει στην επικαιρότητα και μέχρι να υπάρξει κάποια οριστική απόφαση, το ζήτημα, ειδικά από τα μέσα τέλος πάντων που έχουν μια ερυθρόλευκη επιρροή, θα είναι πολύ ψηλά επικοινωνιακά. Θα αναφερθούμε γι' αυτό λίγο πιο μετά, έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα όσο μπορούμε, από άτομα που ήταν εκεί και παρακολούθησαν την όλη διαδικασία. Υπήρχε και παιχνίδι κυπέλου σήμερα, αλλά δεν έχουμε πια, δεν έχουμε οριστικά την οχτάδα, γιατί υπάρχει η ρεβάνς την άλλη εβδομάδα στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Είναι αυτό το παιχνίδι το οποίο αναβλήθηκε τελευταία στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τελευταία στιγμή κατάλαβε ο αγαπημένος υφυπουργός αθλητισμού ότι υπάρχει πιθανότητα ραντεβού οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού στην Πελοπόννησο, και έτσι τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να γίνει αυτή την εβδομάδα το παιχνίδι. Ένα-ένα αυτό το μάτς, ανοιχτοί λογαριασμοί για τη ρεβάνς, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα. Πάω χθες νίκησε με 4-1 τον Όφη, ένα παιχνίδι που okay, δεν είχε και τόσο ουσιαστική σημασία στη λογική του ΠΑΟΚ, είχε κερδίσει 0-3 στο ποδομάτσα, αλλά η ουσία για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι έκανε μια καλή εμφάνιση, είχε διάφορα καινούργια πρόσωπα μέσα, ήταν πραγματικά καλός,
παρά τα καινούργια πρόσωπα. Και γενικότερα έχει μια καλή νοοτροπία σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα μπορούσε λίγο να κατεβάσει ρυθμούς, ή τέλος πάντων έχοντας ένα 0-3 από τον πρώτο μάτς να μην πάει τόσο πολύ στον Γκάζι. Ο ΠΑΟΚ πήγε στον Γκάζι, κέρδισε με 4-1 τον Όφη. Είδαμε τον Λάμπρου ουσιαστικά για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ να παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής, να σκοράρει, να δείχνει αρκετά από τα στοιχεία τα οποία τον έκαναν ουσιαστικά να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Είδαμε και γκολ από τον Πέλκα, είδαμε και γενικά πρόσωπα που δεν έχουν και τόσο χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Είδαμε τον Ναρού Μιχαηλίδη επίσης για πρώτη φορά. Έναν αριστεροπόδαρο αμυντικό που προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Γενικά το χθεσινό παιχνίδι άφησε έτσι πολλά χαμόγελα. Όχι μόνο για την νίκη τα 4 γκολ, αλλά γενικά για την εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην πορεία. ΠΑΟΚ έχει μπροστά τον Αστέρα την Κυριακή, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γενικά το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι πολύ έτσι απαιτητικό, καθώς έχει πολλά παιχνίδια, δηλαδή είναι το μάτς με τον Αστέρα την Κυριακή, ακολουθεί Εμβόλυμη, μετά πάλι στις αρχές Φεβρουαρίου υπάρχουν και τα δύο μάτς Κυπέλλου ξανά μέσα στην εβδομάδα. Να θυμάμαι καλά, είναι ανάμεσα σε παιχνίδια με Παναθηναϊκό, ΑΕΛ και Όφη τα παιχνίδια Κυπέλλου, όποιος και αν προκύψει αντίπαλος από την κλήρωση της ερχόμενης Πέμπτης. Γενικά είναι ένα χρονικό σημείο που έχει πολλά παιχνίδια. Την άποψή μου την εξέφρασα και τη Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι όπως είναι φέτος το πρωτάθλημα, ναι μεν το να θες να πάρεις όλα τα μάτς, θες να κερδίσεις εννοείται, να είσαι πρώτος, αλλά έτσι όπως έχει γίνει πλέον φέτος η ουσία είναι πως θα είσαι στο τέλος με τα 10 μάτς, με τα play-off. Αν και γενικά πάω και αλήθεια είναι ότι από πέρσι και γενικά τα τελευταία δύο χρόνια τα παιχνίδια με τους θεωρητικά υποδέστερους αντιπάλους έχει τον τρόπο να τα κερδίζει είτε εκτός είτε εντός έδρας εύκολα ή δύσκολα. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον σε αυτό το κομμάτι έχει αποκτήσει μια νοοτροπία που δεν αλλάζει. Το είδαμε και χθες σε ένα μάτς που θα μπορούσε να είναι πιο χαλαρός. Όσοι μπήκανε καινούργοι τα δώσαν όλα. Γενικά η νοοτροπία της ομάδας ήταν πολύ καλή και νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία δεν αλλάζει πουθενά πλέον. Είναι κάτι που το έχει κερδίσει και είναι κάτι που για να κερδιθεί είναι δύσκολο. Έτσι, είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο να το κερδίσει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και λίγο παραπάνω και για το καθαρά ποδοσφαιρικό. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο προσκήνιο αυτό το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο τον Κόλκα λίγο πιο μετά για το δικό του σχόλιο. Χθες υπήρχε και ένα παιχνίδι μπασκετικό το οποίο πέρασε σίγουρα σε δεύτερη μοίρα. Με τον τραυματισμό του Σταύρου Σχίζα, τον πολύ επικίνδυνο τραυματισμό του Σταύρου Σχίζα. Ήταν πραγματικά μια στιγμή πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη πραγματικά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ο Σχίζας είναι και σήμερα στο νοσοκομείο. Θα μείνει σήμερα και σήμερα εκεί, προκειμένου να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να είναι 100% σίγουροι όλοι ότι έχει διαφύγει τον οποιονδήποτε κίνδυνο και δεν έχει το οποιοδήποτε θέμα. Το σημαντικό είναι ότι είναι καλά, έχει συνέλθει. Ήταν ένας πραγματικά πολύ 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 επικίνδυνος τραυματισμός από το πουθενά. Και παρά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Ντιζόν, το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί ήταν πολύ σοκαριστική η εικόνα. Και η στιγμή ήταν δύσκολη για τον αθλητή. Το σημαντικό είναι ότι ό,τι και αν έγινε το έχει ξεπεράσει, είναι καλά, παραμένει στο νοσοκομείο για να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην πορεία της εκπομπής εκεί προς το τέλος, για όσα γίνανε και στο μπασκετικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που κάναμε μια έτσι πρώτη πρόχειρη αναφορά, από πλευράς ΠΑΟΚ έχει προκύψει μια διαρροή στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα γέλιο προκάλεσε στον ΠΑΟΚ η άγνοια των ανθρώπων στον Ολυμπιακό για ένα βασικό ζήτημα όπως συμμετοχική σύνθεση ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τρομάρα τους, και ότι ανήκει στην Κυριακή Σαββίδου και τους γιους του Ιβάν Σαββίδη, κάτι που φυσικά είναι γνωστό της ΠΑΣΗ. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πρόεδρος ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο διοικητικός της ηγέτης και ο πατριάρχης της πρόγραμμας οικογένειας, πέραν της δικής του, όσο και αν θέλουν τα ερυθρόλευκα παπαγαλάκια να παρουσιάσουν τα δικά τους παραμύθια. Μόνο που αυτά πλέον αποδείχθηκαν περίτρανα ότι δεν έχουν δράκο, σήμερα κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η σκευωρία που επιχειρήθηκε να στηθεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Αυτή είναι η διαρροή του ΠΑΟΚ για όσα γίνανε σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι
ακόμα και κάποιος που δεν έχει και τόσο σχέση, βλέποντας αυτό το οποίο σήκωσε επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός και τα φύλλα προσκύμενα τέλος πάντων μέσα μαζικής ενημέρωσης του, ότι είπαν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ ότι δεν είναι ιδιοκτήτης ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά είναι ο γιος του Νίκος και ένα κομμάτι των μετοχών ανήκουν και στην γυναίκα του. Δεν είναι, παιδιά, κάτι καινούριο και δεν είναι κάτι για να σηκωθεί επικοινωνιακά. Δηλαδή, ξεφτιλίζεστε με τέτοιου είδους ειδήσεις μέσα εισαγωγικά. Δεν είναι κάτι καινούριο, γνωστό είναι. Εδώ και χρόνια. Επίσης, δεν είναι και κάτι καινούριο σε εταιρικές καταστάσεις να συμβαίνει αυτό. Και δεν ήταν και ποτέ κρυφό. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, είναι ξεκάθαρο το όλο θέμα, νομίζω ότι έχει φύγει. Αν όχι από την πρώτη στιγμή, λίγο μετά την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό, από το κομμάτι που έχει να κάνει με την ουσία και έχει να κάνει κυρίως με την επικοινωνία και την. Τι θέλει να περάσει ο καθένας. Ξαναλέω, το ότι σηκώνεται τόσο πολύ από τα μουμουέ του Ολυμπιακού δείχνει, αν και κατά πόσο υφίσταται κάποιο ζήτημα. Το όλο θέμα διερευνάται. Σήμερα η παρουσία εκεί της. Όλων των νομικών εκπροσώπων, η εκδίκαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η συνέχεια τέλος πάντων διαδικασία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξαναλέω ότι στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον το όλο θέμα μου φαίνεται κυρίως επικοινωνιακό, κυρίως φασαρία, χωρίς κάποια ουσία, και μέσα από αυτή τη φασαρία προσπαθεί να δημιουργηθούν πάρα πολλές εντυπώσεις και τέλος πάντων μια κατάσταση που δεν ξέρω κατά πόσο έχει σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι. Γενικά ο ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ δεν ανησυχούν, δεν έχουν δώσει και τόσο μεγάλο βάρος σε αυτή την υπόθεση και το θεωρώ δεν έχουν δώσει βάρος, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι το θεωρούν ένα θέμα που δεν υφίσταται για να ανησυχήσουν. Φυσικά ασχολούνται στο κομμάτι το νομικό, έτσι, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ξαναλέω, όπως είπα και πριν, όταν έχουμε να κάνουμε νομικά ζητήματα, ας ακούμε τι λένε οι δικηγόροι, έτσι, και μετά από το τι λέει ο καθένας, να καταλαβαίνει ο καθένας τι εννοεί πάνω κάτω. Εδώ μιλάμε για ένα διαζύγιο, μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να υπάρχουν τρεις δικηγόροι για παράδειγμα και ο καθένας λέει δικά του. Το κομμάτι το νομικό, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο, αν κάποιος δεν έχει τις γνώσεις που πρέπει, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ακριβώς γίνεται. Όπως το κομμάτι το ιατρικό. Το λέω και αυτό για κάτι άλλο το οποίο θα αναφέρουμε λίγο πιο μετά. Οπότε σε πρώτη φάση αυτά είναι τα σημερινά τα ζητήματα. Λίγο πιο μετά θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και όσα συζητήθηκαν εκεί. Θα μείνουμε και λίγο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι όσο μπορούμε. Εν όψη και του αγώνα με τον Αστέρα και όσα γίνανε και όσο γίνανε χθες στην Τούμπα. Με τον Όφη θα πούμε και για τα μπασκετικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, γιατί όχι. Δεύτερο μισάωρο πάω 24. Ναι, λίγο με μπερδεύουν αυτά. Θα τα μάθω μέχρι τις 9 που θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα του ΠΑΟΚ. Είπαμε και πριν ότι το θέμα που είναι σήμερα στην επικαιρότητα δεν μπορούσε να είναι άλλο πέρα από όσα εκτυλίχθηκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν δεν κάνω λάθος, σε μια αίθουσα του Υπουργείου Πολιτισμού έγινε αυτό το σκηνικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτός ο οποίος ήταν εκεί και τον ακούσατε λίγες φορές σήμερα στο Λιμπέρο, μόνο καμιά 15 αριά. Ωραία, τώρα θα κάνουμε όμως μια σούμα γιατί ολοκληρώθηκε. Αυτός που ήταν εκεί λοιπόν, ο συντάκτης του Open Beyond, Γρηγόρης Ατρίδης, που ήταν εκεί, νομίζω ότι μπορεί να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Beyond. Beyond, καλά το είπα. Έτσι, θέλω να το λέμε σωστά, γιατί όλοι Open το λένε. Beyond και καλησπέρα, μου κλαίω και εγώ με αυτά που λέω. Ναι. Νίκο μου, φιλαράκι μου, τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τα λέμε βέβαια για έναν λόγο ο οποίος είναι λίγο περίεργος και κουραστικός συγκριτικά με αυτά τα αγωνιστικά, τα ωραία που μας αρέσουν εμάς και σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Αλλά τι να κάνεις, συμβαίνουν και αυτά σε αυτή τη δουλειά, δυστυχώς. Ειδικά σε αυτή τη χώρα βασικά συμβαίνουν μόνο αυτά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, και θα μου ξεκινήσεις, οι συνάδελφοι που είναι εκεί δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο βαρετή είναι η μέρα τους. Γιατί πας και λες, θα τελειώσω σε κανένα 2 ώρα, αποκλείεται. Θα τελειώσω σε 10 ώρες, δεν ξέρεις. Θα τελειώσω σε 5.
Επίσης μπορεί να έχει διάφορα θέματα, αλλά μπορεί να μην έχει τίποτα σε τελική ανάλυση. Όπως την πρώτη φορά, ας πούμε. Αλλά εκεί ξεπέδεψε το δίωρο. Σήμερα έχει πολύ, πολύ πράγμα. Ναι, και πηγαίνει σίγουρα οπλισμένος με υπομονή και από ένα σημείο και μετά από κάποιες φορές, δηλαδή τις πρώτες φορές που έχει πάει σε αντίστοιχες διαδικασίες, όχι μόνο οπλισμένος και με υπομονή, οπλισμένος και με άλλα πράγματα. Φορτιστές, ακουστικά, okay. Κάνα νερό, ξέρεις ναι. Που υπάρχει κοντά κηλικείο. Ναι. Γίνονται βασικά, δηλαδή εξασφαλίζεις την τροφή σου. Σήμερα σε μια φάση, για να πριν περάσουμε στα σοβαρά, επειδή τώρα εντάξει έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο πιο χαλάρα μεταξύ μας. Βεβαίως. Υπήρχε μια επέμβαση της αστυνομίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί κάποιοι φοιτητές έκαναν, τώρα μην μεταφέρω και κάτι λάθος, πορεία έκαναν. Κάποια πορεία τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και είχε έντονη αστυνομική δύναμη και δεν μπορούσες να βγεις ούτε έξω από το Υπουργείο. Δηλαδή δεν είχες καν τη δυνατότητα, αν θέλεις να σκεφτείς, να φύγεις από έξω από την αίθουσα στην οποία υπήρξε αυτή η ακροματική διαδικασία. Εγκλωβισμένος πλήρως. Ακόμα και να ξεμπέρδευες δηλαδή, δεν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας στα της διαδικασίας, έτσι και πριν, καταρχάς ήταν εκπρόσωποι φυσικά του ΠΑΟΚ, της Ξάνθης και του Ολυμπιακού, εκεί, ναι. Ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλησμού, σωστά? Ναι, 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 σωστά. Έτσι, και η όλη διαδικασία, λίγο να μας πεις πώς πήγε και πού καταλήξαμε αφού ολοκληρώθηκε. Ναι, είναι και από μόνο του πολύ έτσι, πολύπλοκο και σύνθετο και με πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτά που θα πω και εγώ. Ακριβώς. Γιατί μας ακούει ο κόσμος. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να κάνουμε μια σούμα. Πριν από αυτό, στο ίδιο κτίριο σήμερα έγινε η συνάντηση που είχε αποφασίσει ο κύριος Αβγιαννάκης με τον κύριο Γραμμένο και τον κύριο Λισάνδρου και η συνάντηση των τριών είχε να κάνει με την πρόθεση και από την πλευρά του Υπουργείου να λυθεί το πρόβλημα με τις λέσχες των οπαδών και κάποια στιγμή που βέβαια τώρα δεν θέλω να γελάσεις, θέλω να μείνεις ψύχρεμος, να δούμε ξανά συνύπαρξη οπαδών σε ντέρμπι. Γιατί αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Νομίζω ότι οι συνθήκες ευνοούν για κάτι τέτοιο, είναι πολύ έτοιμοι όλοι για να γίνει. Εννοείται. Απορώ τόσο και δεν γίνεται δηλαδή. Ναι, όλα αυτά γίνονται γιατί θα υπάρξουν διαδικασίες νομοπαρασκευαστικές για ένα νέο αθλητικό νόμο από την πλευρά του κυρίου Αβγιαννάκη. Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα δηλαδή και πάμε σε ένα νέο αθλητικό νόμο. Περίμενε, τι νέο αθλητικό νόμο δεν έβγαλε το έναν. Αυτό ήταν για τις ομοσπονδίες, αυτός ο οποίος έχει βγει. Ναι, ναι, ναι. Άλλος. Τέλεια. Είχαμε τον νόμο Κοντονή, ρε παιδί μου, με τα θετικά και τα αρνητικά του. Πιο πριν είχαμε έναν άλλον. Δηλαδή να πάρει μια κυβέρνηση τα θετικά μια προηγούμενη κυβέρνηση και να πει παιδιά. Αυτό το κρατάμε, το άλλο το κρατάμε και σε αυτό εδώ πέρα εμείς προσθέτουμε κάτι άλλο. Καλά. Ο καθένας ναι. Το κομμάτι. Έγινε. Τελείως. Okay. Ο καθένας το κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτό που βγήκαν και μας είπαν οι άνθρωποι, οι συζητήσεις που έκαναν μετά, είναι ότι το συζητάμε, είναι στη θετική κατεύθυνση, θέλουμε να δώσουμε λύση. Ουσιαστικές απαντήσεις δεν έδωσαν για το τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση για τις σκέψεις που είχαν σε αυτή τη συζήτηση. Και επίσης είχε και μια είδηση από την πλευρά του κυρίου Γραμμένου, εκπροσωπώντας την ΕΠΟ. Και μιλώντας και για τη διοργάνωση που είναι στα χέρια της ΕΠΟ, αλλά δεν είναι 100% η διοργάνωση του τελικού μόνο στην ΕΠΟ, γιατί μπλέκεται εννοείται και η αστυνομία και τα μέτρα τάξης, είπε ο κύριος Γραμμένος ότι η πρόθεσή μου να γίνει τελικός, ανεξαρτήτως το ποιοι θα είναι οι Φιλανδοί, με οπαδούς και των δύο ομάδων και στην Ελλάδα. Αυτό το κρατάμε, αυτό είναι πρόθεση της ΕΠΟ. Γιατί και πέρσι υπήρχε ανάλογη πρόθεση, αλλά δεν έγινε, γιατί δεν μπαίνει και η αστυνομία. Οπότε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, ας περιμένουμε να δούμε. Έτσι, εμείς αυτή η πρόθεση της ΕΠΟ, πρόθεση για της να ΕΠΟ. Είμαστε, ναι, ναι, αυτή η πρόθεση της ΕΠΟ, γιατί ο κ. Γραμμένος είπε είναι ρητή δήλωσή μου, που πιστεύω ότι μπορεί να είναι εφαρμόσιμη σε περίπτωση που έχουμε φιναλίσει μια μεγάλη ομάδα και μια ομάδα χωρίς να αδικούμε καμία από τις υπόλοιπες, πιο μικρομεσαία. Μάλιστα. Αν είναι φιναλίστ δύο μεγάλες ομάδες, πάλι όλοι θα κάνουν το σταυρό τους. Και θα κάνουν στο τέλος και ό,τι θα πει η αστυνομία και πιθανότητα. Η οποία αστυνομία φυσικά εννοείται ότι θα πει δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια. Ναι, και δεν ξέρω και αν θα μπορούμε να φύγουμε και από το Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο δυστυχώς έχουμε αποδεχτεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο στην Ελλάδα και αυτή η κουβέντα που ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ και ας μην το συζητήσουμε. Ήδη είπαμε πολλά. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό. 10 η ώρα ήταν σήμερα να εκδικαστεί, το λάθος ρήμα χρησιμοποίησα, να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία για δύο υποθέσεις. Αρχικά για την καταγγελία που έχει γίνει σε βάρος της ΠΑΕ Ξάνθη, το ότι έχει αλλάξει τη μετοχική της σύνθεση και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, από την οποία ουσιαστικά ενώπιον αυτής της επιτροπής έγινε η ακροαματική διαδικασία. Και η δεύτερη υπόθεση είναι οι καταγγελίες του Ολυμπιακού ότι ΠΑΟ και Ξάνθη έχουν σχέσεις και ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν
με βάση το άρθρο 69 και μια, πολλές από τις παραγράφους του που αφορούν την πολυδιοκτησία και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Mm-hmm. Σήμερα δεν υπήρχε αίτημα για αναβολή. Η διαδικασία ξεκίνησε 10 λεπτά αφότου ήταν η προγραμματισμένη ώρα, 10 και 10. Κράτησε αρχικά ένα τρίωρο. Περίπου στις 1 και 5 βγήκανε και έκαναν ένα διάλειμμα το οποίο είχε να κάνει κυρίως με το να ξελαπικάρουν λίγο, να ηρεμήσουν και να μπορέσουν να συνεχίσουν. Mm-hmm. Το διάλειμμα κράτησε 15 λεπτά. Στο πρώτο τρίωρο αυτό που συζητήθηκε ήταν αυτός ο έλεγχος στη μετοχή σύνδεση της Ξάνθης. Αν δηλαδή η Ξάνθη έχει κάνει μία αλλαγή στη μετοχή της σύνδεση και δεν έχει ενημερώσει την Επιτροπή. Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, αυτό θα το περάσω εντάχει για να πάμε στο άλλο που ενδιαφέρει και νομίζω και περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Η Ξάνθη την περσινή χρονιά κατέθεσε και πήρε βασικά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άδεια με βάση την παλιά μετοχή της σύνδεση. Στη συνέχεια κάποιοι από τους μετόχους της, δύο συγκεκριμένα, είχαν μία πρόθεση να κάνουν μία αλλαγή στη μετοχική σύνδεση. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, για να το πούμε απλά για τον κόσμο. Μπορεί δηλαδή να είμαστε όλοι και να έχουμε μια εταιρεία, να έχουμε, την έχουμε 50-50 και κάποια στιγμή να πεις εσύ, αδερφέ, θέλω να την αλλάξουμε, να πάμε 40 και να τα βρούμε στα οικονομικά το πώς θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Οι δύο μέτοχοι της Ξάνθης λοιπόν, Σιγκελίδης και Πανόπουλος, ουσιαστικά πήγανε στην πλευρά της Επιτροπής, έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους και η Επιτροπή τους έδωσε άδεια ότι μπορούν να προχωρήσουν σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνανε κιόλας, τους έδωσε άδεια ότι μπορούν να προχωρήσουν. Οι συγκεκριμένοι όμως τελικά το έκαναν. Και αυτό το οποίο ελέγχει η Επιτροπή και ελέγχθηκε στην αγροματική διαδικασία και έγινε η όλη κουβέντα τέλος πάντων σε αυτό το τρίωρο, το πρώτο τρίωρο, ήταν το αν η Ξάνθη έχει ενημερώσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εντός 10 ημερών από τότε που έχει γίνει αυτή η αλλαγή στη μετοχική της σύνδεση, mm-hmm. για τη νέα μετοχική της σύνδεση. Αν δεν το έχει κάνει, αν δεν έχει ενημερώσει εντός 10 ημέρου, τότε η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει ότι η Ξάνθη έχει κάνει λάθος και με βάση αυτό θα πρέπει να επιβληθούν οι σχετικές ποινές. Το θέμα είναι ποιο. Θα μπει η Επιτροπή στη διαδικασία να πει, λέω εγώ υποθετικά, ότι έκανε λάθος η Ξάνθη γιατί με βάση τα έγγραφα δεν μας είχε ενημερώσει εντός 10 ημέρου, οπότε ψηφίζουμε ότι όντως πρέπει να τιμωρηθεί, ή θα πει η Επιτροπή στο σενάριο που έχει κάνει λάθος η Ξάνθη, τώρα εξετάζω. Ναι, έχει κάνει λάθος η Ξάνθη, αλλά παιδιά πρόκειται για μια τυπική διαδικασία και επειδή ο νόμος προβλέπει πολύ βαριά τιμωρία, εμείς ερμηνεύοντας την πραγματικότητα επειδή είναι κάτι τυπικό και όχι ουσιαστικό, μπορεί σαν μέλη της Επιτροπής να μην ψηφίσουμε. Mm-hmm. Αυτό ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις. Αυτοί που θα ψηφίσουν το ξέρουν και θα αποφασίσουν. Και είναι, ρε παιδί μου, κάτι, να το δούμε. Και είναι κάτι νομικό που τέλος πάντων είναι διαδικαστικό νομικό ζήτημα. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι. Ναι, και σε μια Επιτροπή η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει με απαραίτητα 100% και κράτα το αυτό και για την επόμενη υπόθεση, mm-hmm. με νομικά επιχειρήματα, γιατί δεν είναι δικαστές. Σωστά. Και ο λόγος που εγώ σου βάζω τη δεύτερη παράμετρο, εξετάζοντας πάμε το σενάριο στο οποίο η Ξάνθη μπορεί να μην έχει ενημερώσει εντός 10 ημερών για αυτήν την αλλαγή στη μετοχική σύνδεση, είναι κυρίως γιατί λέω, που μπορεί να κάνω 100% λάθος, το ότι αυτοί οι άνθρωποι της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να έχουν δει ότι και άλλες ομάδες από την επαρχία, ακόμα και μεγαλύτερες ομάδες, να μην ήταν τυπικές αυτό το δεκαήμερο και να έχουν δώσει τόπο στην οργή, γιατί δεν θεωρήσανε στο παρελθόν ότι ήταν κάτι σημαντικό. Και απλά τώρα είναι μια υπόθεση που έχει γίνει μια καταγγελία. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε. Υπήρχε ένα τρίωρο στο οποίο συζητήθηκαν, παρέθεση και ξάνθη τη δική της θέση. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί. Μετά από αυτό το τρίωρο έγινε ένα 15 λεπτό διάλειμμα και στη συνέχεια μπήκαν στο δομή της επόμενης υπόθεσης αυτής των καταγγελιών του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Κράτησε ένα τρίωρο και αυτή η συνάντηση, η ακροματική διαδικασία με συγχωρείς, και με το που ολοκληρώθηκε... Μετά είναι το τρίτο ημίχρονο, το οποίο έχει το πιο ενδιαφέρον πια εκεί. Ναι. Το τι λέει ο καθένας, ναι. Εννοείται. Στο τι λέει ο καθένας υπάρχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά. Εγώ θα σου παραδέσω τις προσεγγίσεις και θα σου πω τι έγινε. Mm-hmm. Τα συμπεράσματα θα τα βγάλουν αυτοί που μας ακούνε. Η πλευρά του Ολυμπιακού βγήκε με την κυρία Σουλούκου, με το νομικό επιτελείο που την εκπροσώπησε και όλους όσους βρέθηκαν εκεί, και θέλησε να κάνει μια άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους. Ναι. Η οποία άτυπη ενημέρωση. Άτυπη, Γρηγόρη μου, άτυπη. Ναι. Το είπες, άτυπη έφυγε.
Ναι, όχι, όχι, άτυπη, άτυπη, καλά κάτι. Ναι. Η οποία άτυπη αυτή η ενημέρωση είχε και ένα χρωματισμό σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανώς. Δηλαδή, δίνοντας τη θέση και παύλα διαρροή του Ολυμπιακού, αυτή είναι η συνήθη διαδικασία που ακολουθείται στο ρεπορτάζ με διάφορο τρόπο. Είτε μιλάμε για αγωνιστικό ή μη αγωνιστικό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είπε ότι οι άνθρωποι της Ντιμέρα, που είναι η μαμά, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΠΑΟΚ τέλος πάντων, αλλά και της άλλης μίας εταιρείας, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, που είναι ουσιαστικά Μπελτέρα. Η Μπελτέρα. Ναι. Η Μπελτέρα είναι η holding της Ντιμέρα, δηλαδή η μαμά της Ντιμέρα ουσιαστικά. Ωραία. Τα μετοχικά. Ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν που ήταν κάποιοι Κύπροι δικηγόροι εμφανίστηκαν, αλλά δεν είπαν κάποια επιχειρήματα και δεν απάντησαν ενώπιον της Επιτροπής, είπε ο Ολυμπιακός, πάντα. Το έθιξε το θέμα αυτό λέγοντας ότι ενώ είναι μια εταιρεία η οποία ενώ έχει το μεγάλο ποσοστό του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να έχει διαφορετική αντιμετώπιση και δεν ήταν σωστή αυτή η αντιμετώπιση και φάνηκε αναπροετοίμαστη. Έτσι το παραθέτει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Άλλα επιχειρήματα του Ολυμπιακού ήταν ότι ο ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο δικηγόρος του Ιβάν Σαββίδη είπε ότι υπάρχει μια παρεξήγηση, ότι ο κύριος Σαββίδης δεν είναι ιδιοκτήτης ΠΑΟΚ. Χρησιμοποιήθηκε και μια έκφραση, αν την έχεις μπροστά σου, θύμισε τη μου, για το πώς μεταφέρει και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Α, τη θυμήθηκα. Ο Ολυμπιακός είπε ότι είναι μύθος το ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ και ότι δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και ότι το έχουν τα παιδιά του. Καλημέρα αυτό, παιδιά. Τα... 16 Ιανουαρίου σήμερα. Ναι. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο πλανήτη Γη. Σε αυτό υπήρχε μια σχετική απάντηση στη συνέχεια του ρεπορτάζ για να τα συνδέουμε και μεταξύ τους και στα δύο αυτά που σου είπα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το παραθέτουν διαφορετικά. Και λένε, η Επιτροπή μας ρώτησε τι ισχύει με τη μετοχική σύνδεση της ΠΑΕΠΑΟΚ και σε αυτή την ερώτηση απαντήσαμε. Στα χαρτιά μπορείτε να τσεκάρετε ότι ένα ποσοστό 90-95% είναι στους γιους του Ιβάν Σαββίδη και το υπόλοιπο 8-9% πόσο αποβαίνει τέλος πάντων είναι στη γυναίκα του, στη σύζυγό του και αυτή είναι η μετοχική σύνδεση της εταιρείας που έχει την ΠΑΕΠΑΟΚ. Άρα αυτή, η μία πλευρά ήταν αυτή που έδωσε ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που σου είπα, η άλλη ήταν η ενημέρωση που προέκυψε από τον ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του όμως δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση. Mm-hmm. Επίσης οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διευκρίνησαν ότι οι εκπρόσωποι της Ντιμέρα, οι δύο δικηγόροι από την Κύπρο, βρέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής σήμερα και βρέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής γιατί ήθελαν να μάθουν από τα μέλη της Επιτροπής για ποιο λόγο ακριβώς εγκαλείται η εταιρεία και ποια είναι η σχέση της και δεν ζήτησαν κάποια αναβολή. Ή δεν φάνηκαν αδιάβαστοι όπως θέλησε τέλος πάντων να υποστηρίξει ο Ολυμπιακός στην άτυπη ενημέρωσή του, mm-hmm. αλλά θα απαντήσουν αφού ενημερώθηκαν από την Επιτροπή με υπόμνημα τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός είπε ότι ο κύριος, για να μπω τώρα και λίγο στην ουσία της υπόθεσης, mm-hmm. ο Ολυμπιακός mm-hmm. αυτό που λέει είναι ότι υπάρχει μία σχέση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει γιατί μία εταιρεία ενός ανιψιού του Ιβάν Σαββίδη, του κυρίου Καλβαζίδη, έχει αγοράσει το σαλέ της Ξάνθης. Το ξενοδοχείο. Το επιχείρημα του... Ναι, 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 ναι. Το οποίο είναι το ξενοδοχείο κυρίως. Τώρα μπορεί να έχει και μισό στρέμμα από ένα ποσο... 0,7 από τα 7-8 γήπεδα που έχει το προπονητικό της Ξάνθης. Δεν μπορώ να τους το πω με ακρίβεια, ναι, αυτό. Ναι. Η πλευρά του Ολυμπιακού λέει ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει η σχέση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, ότι αυτό αποδεικνύει την ιδιοκτησία, ότι για αυτό το λόγο θα πρέπει να επιβληθούν και οι Ρώσοι και στις δύο ομάδες και επιχειρηματολογεί με βάση αυτό. Επίσης, στην άτυπη ενημέρωση μετά την κομματική διαδικασία σήμερα, είπε ότι ο κύριος Καλβαζίδης δεν ήταν εδώ, πώς δεν γίνεται να μην είναι εδώ, ότι δεν θέλησε να αποδείξει τίποτα και γενικά υποστήριξε ότι και αυτό που το έκανε και εντός της ακροματικής διαδικασίας, θα καταλάβεις για ποιο λόγο σου το διευκρινίζω, mm-hmm. ότι η συγκεκριμένη σχέση δημιουργεί θέμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του είπε και μέσα στην ακροματική διαδικασία και σε διευκρινήσεις που μας έδωσε μετά ότι δεν υπάρχει καμία πολυιδιοκτησία βάση του νόμου γιατί ο κύριος Γαλπαζίδης είναι συγγενής τρίτου βαθμού με τον Ιβάν Σαββίδη και τέταρτου βαθμού με τους γιους του Ιβάν Σαββίδη που ουσιαστικά είναι αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας στην οποία ανήκει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτό λέει ο νόμος, λέει ο ΠΑΟΚ. Το νομικό επιχείρημα του Ολυμπιακού είναι έολο. Δεν υπάρχει νομικό επιχείρημα του Ολυμπιακού. Το πώς ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο προσπαθεί να αποδείξει ότι υπάρχει εμπλοκή στις δύο εταιρείες δεν μπορεί να σταθεί νομικά και δεν είναι επιχείρημα. Και για αυτό το λόγο δεν υπάρχει και κανένας λόγος να μας έρνεται εδώ πέρα σε αυτή την υπόθεση
και να μας κρατάτε πόσες ώρες να προσπαθούμε να σας αποδείξουμε κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο με βάση το τι ισχύει στην ομολογία για την πολυδιοκτησία. Mm-hmm. Επίσης ο ΠΑΟΚ απαντάει σε αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Ολυμπιακός και στη διάρκεια της ευρωπαϊκής διαδικασίας και στην άτυπη ενημέρωση του μετά. Γιατί ο Ολυμπιακός είπε ότι με αυτή τη λογική βάζετε, θα βάλετε μπουρλό του στο πρωτάθλημα, γιατί ναι, δεν είναι συγγενής δευτέρου βαθμού, όπως λέει ο νόμος, αλλά την ερχόμενη σεζόν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να πάρει, αν όχι το λεσαλέ, να πάρει ένα κυλικείο μιας ομάδας και να δημιουργηθεί θέμα με σχέσεις και αυτό θα βάλει βόμβα στο πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η στρατηγική του Ολυμπιακού στην επιχειρηματολογία του. Ο ΠΑΟΚ σου είπε από την άλλη πλευρά, λέει ότι δεν υπάρχει νομικό επιχείρημα, είναι ξεκάθαρος ο νόμος, η σχέση είναι τρίτου, τετάρτου βαθμού. Και επίσης ο ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι ο κύριος Καλμαζίδης θα μπορούσε μόνος του νόμιμα, με βάση το τι ισχύει, να πάει να αγοράσει οποιαδήποτε ομάδα θέλει στη Super League. Αύριο δηλαδή θα μπορούσε να πάει να αγοράσει μία ομάδα τη Super League οποιαδήποτε, και επειδή έχει σχέση τρίτου βαθμού και πάνω με τον Βασαβίδη, τέταρτου με τα παιδιά του, να μην υπάρχει το παραμικρό έτσι ψεγάδι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα. Mm-hmm. Οπότε υποστηρίζει ο ΠΑΟΚ ότι όλα αυτά που λέει ο Ολυμπιακός για τριγωνικές σχέσεις, για εταιρείες μέσα στις εταιρείες που κρύβουν μια συνδιοκτησία και μια πολυδιοκτησία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη, είναι κάτι το οποίο δεν στέκεται. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα περισσότερα από αυτά που έχω κρατήσει, γιατί η πλευρά του Ολυμπιακού σε αυτήν την άτυπη ενημέρωση, ξαναλέω, με χρωματισμό του τρόπου με τον οποίο μετέφερε τα πράγματα. Και θα συνεχίσει να μεταφέρει, νομίζω, και άλλα πράγματα στην πορεία. Αυτό κάνει εδώ και μέρες. Είπε και για ότι θα έπρεπε να είναι και ο κύριος Καλμπαζίδης στην συγκεκριμένη διαδικασία. Τόνισε ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είπαν ότι δεν είναι καλές οι σχέσεις, ότι δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ Σαββίδη και Καλμπαζίδη. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ως δικηγόροι της ομάδας και του κύριου Σαββίδη δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, να μιλήσουμε και εκ μέρους κάποιου άλλου ανθρώπου. Δεν είναι δική μας δουλειά. Ο Ολυμπιακός, ένα άλλο θέμα για να δώσουμε τον κόσμο που μας ακούει όλα τα στοιχεία που προέκυψαν μετά το τέλος της ακροματικής διαδικασίας, είπε και υποστήριξε ότι θα έπρεπε και ήταν έτσι πολύ, όχι βοηθητικό για τη διαδικασία, ήταν μια κίνηση εντελώς τυπική από την πλευρά των μετόχων της Ξάνθης, το ότι ζήτησαν ένα χαρτί μετά από αυτή την αλλαγή στο μετοχικό της, στη μετοχική της σύνθεση, το οποίο έλεγε ότι υπό το νέο καθεστώς δεν υπάρχει έτσι καμία επιρροή στη νέα διοίκηση. Ο Ολυμπιακός λέει ότι αυτό το χαρτί ζητήθηκε εντελώς τυπικά για να παρουσιαστεί και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να απαντήσουν οι νέοι μέτοχοι ότι υπάρχει κάποια σχέση εξάρτησης ή όχι. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε ότι αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα της Ξάνθης και εμείς δεν θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, αλλά το συγκεκριμένο χαρτί, νομικά αν εξετάσουμε την υπόθεση, μπορεί να έχει υπόσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στον αέρα ή δεν μπορεί να το συνυπολογίσει κάποιος. Γενικά, πάνω κάτω, γιατί νομίζω ότι ήδη έχουμε αναλύσει πάρα πολλά και να μην κουράσουμε τον κόσμο, αυτά ήταν τα πράγματα που υπόθηκαν μετά και περιέγραψαν το τι έγινε στο τρίωρο από τις 1:20 μέχρι τις 4:30-5 που διήρκησε. Που ήταν και η ουσία ουσιαστικά της υπόθεσης σήμερα. Ναι, για να ολοκληρωθεί. Αυτό που θα πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε είναι ότι η Επιτροπή έκανε ένα διάλειμμα και τους έβγαλε όλους έξω και αποφάσισε μέχρι την ερχόμενη 5η-23 του μηνός να δεχθεί συμπληρωματικά υπομνήματα από όλους τους εμπλεκόμενους και αποφάσισε επίσης ότι η επόμενη συνεδρίασή της για το συγκεκριμένο θέμα θα γίνει Δευτέρα 27 Ιανουαρίου. Οπότε πιθανότατα σε εκείνη τη συνεδρίαση θα πάρθει με την ψηφοφορία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, επιφύλαξη έχουμε και γι' αυτό, θα προκύψει τέλος πάντων ένα αποτέλεσμα για τη γνωμοδότηση. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό. Η καταγγελία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και το θέμα που εξετάζεται για το αν Ξάνθη έχει κάνει λάθος στη μετοχική της σύνθεση ελέγχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή, ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σε μια ακροαματική διαδικασία. Αυτή η Επιτροπή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γνωμοδοτήσει. Είναι ένα όργανο το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Αθλητισμού και μπορεί με βάση την εσωτερική ψηφοφορία που θα γίνει να πει: η άποψή μου σαν Επιτροπή είναι ότι εδώ πέρα γνωμοδοτώ ότι ναι, υπάρχει αυτός ο ελοχεύεται ο κίνδυνος να υπάρχει θέμα, ελέγξτε το. Ή όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι αρνητική και για την υπόθεση που αφορά αποκλειστικά την Ξάνθη και για την υπόθεση της καταγγελίας του Ολυμπιακού ότι υπάρχουν σχέσεις ΠΑΟΚ και Ξάνθης που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και δημιουργείται θέμα και πρέπει να τιμωρηθούν, αν λοιπόν η Επιτροπή γνωμοδοτήσει αρνητικά,
τότε η υπόθεση τελειώνει εκεί. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Ή δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Με κάποιον άλλο τρόπο νομικό, σίγουρα ένας δικηγόρος θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα από μένα και εγώ βλέπω ότι κάνω μεγάλη προσπάθεια να δω σε μονοπάτια τα οποία δεν ξέρω. Ακριβώς. Αν η Επιτροπή, είτε για το θέμα μεμονωμένα της Ξάνθης, είτε για το άλλο θέμα που αφορά πάω και Ξάνθη, με βάση τους ισχυρισμούς του Ολυμπιακού, ξαναλέω, γνωμοδοτήσει ότι πρέπει να το ψάξετε, γιατί εμάς αυτή είναι η άποψή μας, με ψήφους 5-2, ξέρω 4-3, ναι, γιατί 7 είναι τα μέλη της Επιτροπής, mm-hmm. τότε αυτή η υπόθεση φεύγει από την Επιτροπή και πηγαίνει στην Πειθαρχική Επιτροπή, την αρμόδια, τη Super League, mm-hmm. στην οποία θα τη δικάσει κανονικός τακτικός δικαστής, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση, μπορεί και να τη λάβει ως ένα βαθμό, μπορεί και να μην τη λάβει καθόλου. Το βέβαιο είναι ότι επειδή είναι τακτικός δικαστής, θα ξεκινήσει κανονικά μία υπόθεση δικαστικά. Mm-hmm. Θα σταθεί σε νομικά επιχειρήματα και θα μπει σε μία διαδικασία να την ελέγξει με όλα τα στοιχεία, ζητώντας προφανώς και εκ νέου καταθέσεις, υπομνήματα, αυτό δεν μπορώ να το εικασίες κάνω. Okay. Και να μπει σε μία αναψηλάψη της υπόθεσης για να πάρει αυτός απόφαση. Θα αποφασίσει όμως αυτός. Το αν θα πάρει, θα λάβει βόση του τη γνωμοδότηση λίγο, πολύ, καθόλου, το ξέρει αυτός και η ψυχή του. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε περίπτωση που φύγει, είτε η μία υπόθεση, είτε και οι δύο υποθέσεις, και από τον τακτικό δικαστή της Λίγκας, αν φτάσει εκεί, με τον τρόπο που περιγράψαμε, τότε υπάρχει δυνατότητα έφεσης και να πάει και σε αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, που είναι και ουσιαστικά το πρώτο τελευταίο όργανο, γιατί νομίζω μετά ότι αν φύγει και από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, το διαιτητικό, όχι το διαιτητικό, διαιτητικό της ΕΠΟ, λάθος, την Επιτροπή της ΕΠΟ. Μετά πάει διαιτητικό, αν χρειαστεί. Με το χρήσαμε μάλλον σήμερα το μεσημέρι για το αν πάει διαιτητικό. Εμείς είχαμε την ενημέρωση και την πληροφόρηση ότι. Γιατί το χρήσαμε τα ξέρει και αυτά τα θέματα πολύ καλά. Δεν μπορεί να του πει και πολλά. Ναι. Αλλά εμείς είχαμε την ενημέρωση, που δεν ξέρω αν μας ενημέρωσαν λάθος, ότι μετά πηγαίνει ΚΑΣ. Τέλος πάντων. Okay. Το πήγαμε πολύ μακριά. Okay. Πάντως αυτά τα λέμε όλα για να έχει κάποιος μια εικόνα του τι έγινε, περί τίνος πρόκειται, το τι είναι αυτή η επιτροπή. Γρηγόρη, γιατί... για να το κλείσουμε το ζήτημα. Οπότε, από εδώ και πέρα πλέον, το επόμενο βήμα είναι τα υπομνήματα την ερχόμενη Πέμπτη, σωστά? Έως την επόμενη Πέμπτη. Έως την ερχόμενη Πέμπτη. Εγώ να σου πω τώρα για αυτούς που μας ακούνε και είναι ακροατές και δική σου και της εκπομπής, ότι έχω ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι σε αυτά τα υπομνήματα θα κατατεθούν κάποια αρκετά έτσι διαλευκαντικά για την υπόθεση χαρτιά. Okay. Πολύ 38 χαρτιά. Okay. Ωραία. Οπότε το επόμενο και... επεισόδιο, να το πω έτσι, σε αυτό το serial, αν είναι, είναι την ερχόμενη, μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη τα υπομνήματα, έτσι. Ναι, μέχρι την επόμενη Πέμπτη τα υπομνήματα και στη συνέχεια τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, που θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε αν εκεί. Μάλιστα. Θα ψηφίσουν για να υπάρξει γνωμοδότηση ή αν θα μας πούνε ότι πάμε σε μια νέα συνεδρίαση και εκεί θα προκύψει γνωμοδότηση. Μάλιστα. Νομίζω μας γερινά μας δηλαδή, για να έχουμε μονή. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μας τα εξήγησες νομίζω όσο καλύτερα μπορούσες, καλέ φίλε και συνάδελφε. Σε αφήνω, δεν ξέρω, για πες. Ένα τελευταίο να πούμε, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, εκτός από σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη μεταφορά του ρεπορτάζ, που ακριβώς λέμε, και στον κόσμο όσο έχει υπομονή και διάθεση να ασχολείται με αυτά, γιατί εγώ όποιον δεν έχει τον καταλαβαίνω πλήρως, mm-hmm. από όποια πλευρά και αν είναι, στο τι διαβάζει, πώς διαβάζει, είναι μια υπόθεση στην οποία, γι' αυτό έκανα και όλες τις διευκρινήσεις που έκανα, ακόμα και δικηγόροι, δικαστές, μιλώντας για τη συγκεκριμένη φάση στην οποία βρίσκεται, σε αυτή την επιτροπή που γνωμοδοτεί, μπορούν να δώσουν ερμηνείες και να κάνουν εικασίες ότι μπορεί να συμβεί. Άρα μην τρελαίνετε με αυτά που διαβάζετε, κάποια δυστυχώς έχουν και την πλευρά του καθενός, ηρεμία, ψυχραιμία, να περάσουν μέρες, να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Επίσης πάντα πρέπει να, δυστυχώς πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα, ότι σε αυτή την επιτροπή που έχει 7 μέλη και θα ψηφίσει, έστω και για την πρώτη γνωμοδότηση, έχει γίνει και αυτή η περίεργη αλλαγή στα δύο της μέλη. Σωστά, ας το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Σωστά. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά για την ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και για τη Σούμα την τωρινή. Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Καλό βράδυ. Αν αποτύχουμε σε όλα τα υπόλοιπα, μπορούμε να το σκεφτούμε και στα γεράματα για δικηγόρη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Γρηγόρη Ατρίδη όσον αφορά τα όσα γίνανε σήμερα
στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα εξήγησε όσο πιο σωστά γινότανε για ό,τι υπόθηκε από τις όλες τις πλευρές, για να βγάλετε και εσείς το, για να βγάλετε και εσείς το συμπέρασμά σας. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε και με Σταύρο Κόλκα και για όσα γίνανε έτσι σήμερα εκεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για ό,τι άλλο έτσι υπάρχει στην επικαιρότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα ήθελα τώρα επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πήραμε την ενημέρωση από τον Γρηγόρη Ατρίδη για όλα όσα υπόθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σε αυτό το ζήτημα το οποίο θα δούμε κατά πόσο θα μας απασχολήσει πιο ουσιαστικά στην πορεία, γιατί μέχρι τώρα κυρίως επικοινωνιακή είναι η όλη κουβέντα και από ουσία δεν φαίνεται κάτι. Ακούσαμε τον Γρηγόρη όλα όσα υπόθηκαν εκεί, είπαμε κάποια πράγματα και πιο πριν. Πάμε να μιλήσουμε με τον Σταύρο Κόλκα, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και για όσα υπόθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για οτιδήποτε άλλο κινείται γύρω από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Γεια σου, Σταύρο. Τι γίνεται? Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Παρακολουθούμε εκδικάσεις, γνωμοδοτήσεις και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα ποντάρει στην επικοινωνία, γιατί νομικά δεν μπορεί να βρει κάτι που να συνδέει τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή η επικοινωνία στήχησε στον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ναι, όντως. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από την επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός έστεισε ολόκληρο σκηνικό έξω από την ΕΕΑ με τη Σουλούκου, αυτήν εδώ τη μυστήρια, και 3-4 δικηγόρους που είχε πάει εκεί πέρα. Άρχισε να μοιράζει διάφορα. Έχουν μοιραστεί παπάδες. Δηλαδή, το είναι αλήθεια. Έχουμε χάσει την μπάλα, πραγματικά. Ξέρεις τι γίνεται. Το ερώτημά μου είναι, ρε φίλε, κάποιος ο οποίος επιλέγει να ενημερώνεται από μου επηρεάζει τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έτσι. Ναι. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ή μπορεί να μην γουστάρει, παιδί μου, τον Πάο και τον Σαββίδη και δεν ενημερώνεται από εκεί. Βγάζει άκρη. Δηλαδή, θεωρεί ότι καταλαβαίνει τι γίνεται. Τι να πω, δηλαδή, ξεφύγει το θέμα εντελώς. Σε αυτά τα οποία μεταφέρουν και με τον τρόπο που τα μεταφέρουν, τέλος πάντων. Εγώ σου λέω απλά ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουν το δυνατό τους παιχνίδι, είναι επικοινωνία, έστεισαν ολόκληρο πανηγυράκι και εξοδεύσουν την ΕΣΟΒΑΦΑ, μέσα δεν, νομικά δεν στήριξαν τίποτα, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούν να αποδείξουν τέλος πάντων ότι... Γιατί αυτοί τι θέλουν να αποδείξουν, ότι ο Πανόπουλος και ο Συγκερίδης, σαν μέγεθος επιχειρηματικού, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον Μαρινάκη, εντάξει. Ωραία. Είναι αχυράνθρωποι του Ιβάν, εντάξει. Αυτό ουσιαστικά θέλησαν να αποδείξουν. Τέλος πάντων, δεν έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Έχουν πει μέχρι και το μυθικό, παρηγυρίζανε πριν από ό,τι έβλεπα, πώς το λένε, ότι παρηγυρίζανε ότι ο Καρπαζίδης έδωσε, λέει, 6,7 εκατομμύρια αυτή τη μέρα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τότε ο Καρπαζίδης, ο ανεψιός του Σαββίδη, χρηματοδοτεί του Σαββίδη. Δηλαδή με κάποιες ειδοσκευτήσεις. Ανάποδα. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια πανηγυρίζουν, γιατί αποκάλυψαν με το μυαλό τους ότι ο Σαββίδης είναι αχυράνθρωπος του Καρπαζίδη. Δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά, δηλαδή όλα όσα προσπαθούν να συνδέσουν, λείπει ένα πρόσωπο. Εντάξει, ο Σαββίδης. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να υποστηρίξουν νομικά αυτό που λένε. Γι' αυτό το έχουν στην επικοινωνία. Η επικοινωνία έχει μια αλφα δυναμική. Απλά και αυτοί που είναι στην Επιτροπή να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που η επικοινωνία μιλήσει και όχι ο νόμος, θα έχουν και αυτοί τις επιπτώσεις τους, γιατί θα είναι μια υπόθεση που πάω να την κυνηγήσουν νομικά και μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι θα έχουν θέματα. Εντάξει. Είναι ενδεικτικό για να καταλάβει το έτσι ο κόσμος το πόσο αστήριχτο είναι νομικά το όσο κάνουν, που θέτουν θέμα τέλος πάντων Ζίβκοβιτς που έπαιξε με την Ξάνθη πέρσι, δεν έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι 6 μήνες πριν ο παίκτης έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί, να υπογράψει, ωραία, στην ομάδα πριν τελειώσει συμβόλαιό του, να υπογράψει και να πάει στη φύση της παραγγελίας στο καλοκαίρι. Αλλά είναι αυτό το οποίο είπες που έχει να κάνει με το καθαρά επικοινωνιακό κομμάτι και πες, ναι. Κάτι μένει. Μα λένε για το Βασίλη, π.χ. την περίπτωση ότι δεν την είχε ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει μόνο παίκτες που τους εντάσσει στο δυναμικό του. Πάλι κάνουν προπόνηση μαζί, δεν θα ανακοινώσει τώρα το Βασίλη που έμεινε στην Ξάνθη. Ωραία. Τα έγγραφα του Βασίλη είναι στη Super League, είναι επίσημα έγγραφα τα οποία τα βλέπουν 15-20 υπάλληλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό.
πώς τα έχουν αυτά τα έγγραφα του Μαρσίου, δηλαδή δεν τα έχουν, τέλος πάντων, επειδή τα πήραν από τη Λίγκα. Δεν ήταν κρυφά τα έγγραφα. Ναι. Τέλος πάντων, με τα πολλά στήθηκε το πανηγυράκι, θα συνεχιστεί το πανηγυράκι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο κακό, Σταύρο, ότι το θέμα δεν μπορεί να τελειώσει τόσο γρήγορα, προφανώς. Και είτε έτσι είτε αλλιώς μένει στην επικαιρότητα. Από ουσία μηδέν, αλλά μένει στην επικαιρότητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και μέχρι να φύγει θα περάσει καιρός. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, πάντα η επικοινωνία παίζει τον ρόλο. Ναι. Πίστηκαν τα δικαστήρια, τόσο και τέτοια δικαστήρια μιλάμε, εκείνη η σχολάρικη, που να μην σταυρώσει δίκη ποτέ, ότι τερματίστηκε ο Γκαρθία. Και ήρθαν δύο χρόνια μετά να μας πούνε ότι τελικά δεν τερματίστηκε ο Γκαρθία. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, έχουμε το know-how τι μπορεί να κάνει η επικοινωνία και ειδικά με αυτό το θέμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, θα καταγράψουμε την πραγματικότητα, θα καταγράψουμε το τι συμβαίνει. Θα προσπαθούμε να μην επηρεαστούμε από αυτό, αλλά μία από τις πρακτικές του Ολυμπιακού σίγουρα ένας αδειάζει. Σαν οργανισμό, σαν άνθρωπο, σαν οτιδήποτε. Αυτοί έχουν κάνει στόχο να πάρουν το πρωτάθλημα όπως και να έχει, όπως έχουν πάρει όλα τα πρωταθλήματα της ιστορίας τους. Όχι ποδοσφαιρικά. Θα κοιτάξουν τα πάντα. Να κάνουν να έχει μείο βαθμούς ο ΠΑΟΚ, να έχει μείο βαθμούς ο ένας, μείο βαθμούς ο άλλος. Κάτι θα κάνουν. Θα προσπαθήσουν. Ωραία. Εγώ λέω ότι τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον ακουμπήσουν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα έχουμε πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν την καθημερινότητα γενικά της χώρας. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο μια καθημερινότητα αθλητική. Το θέμα θα είναι κοινωνικό πλέον ξεκάθαρα και θα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, θα έχει πρόβλημα οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, θα έχει πρόβλημα πολλοί κόσμος αν κάνουν τα βαζιλίκη πάλι σε ένα δικαστήριο. Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά η ΕΕΝ αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν γνωμοδοτικό όργανο βέβαια, αλλά σαν δικαστήριο mm-hmm. ουσιαστικά. Mm-hmm. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά μετά τις ΕΕΑ, τα σημερινά. Έχω και εικόνα από τα χθεσινά από το παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μείνουμε σε πολλά από χθες, αλλά νομίζω ότι αν σκεφτούμε ότι ένα παιχνίδι που ήταν ρεβάνς ενός 0-3, η εικόνα ήταν πολύ θετική. Έτσι, και από κάποια πρόσωπα που δεν έχουν και πολύ χρόνο συμμετοχή. Για παράδειγμα, ο Λάμπρο, ας πούμε. Ναι, αν κάποιοι δεν μπορούν να κατηγορήσουν κανένα από τα παιδιά που είναι στον πάγο, είναι διάθεση στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία, πάντα είναι σοβαροί, πάντα είναι αυτοί που πρέπει. Τώρα, άμα θα τους πάει το παιχνίδι ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό, φίλε, που λες. Το ότι είναι σοβαρή και είναι αυτή που πρέπει. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το παίρνουμε τόσο. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Σίγουρο. Δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο να μπει αυτή η νοοτροπία. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Δηλαδή, εγώ χθες άμα έβλεπα να πάω λίγο μπλαζέ 3 ώρα το μεσημέρι, Τετάρτη, μετά από 0-3, δεν θα μου έκανε εντύπωση. Αντίθετα όμως, η ομάδα είχε τη λογική ότι μπαίνω να βάλω σαν γκολ μπορώ και να παίξω πάλι με την ίδια λογική. Αυτό δεν είναι κάτι που κερδίζεται τόσο εύκολα. Όχι, αυτό είναι μια νίκη του μηχανισμού του ΠΑΟΚ, mm-hmm. του αγωνιστικού τμήματος. Των ανθρώπων που είναι εκεί, του προπονητή, του γενικού αρχηγού, του τεχνικού διευθυντή, όλων των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στην ομάδα. Και βέβαια των ίδιων των παιδιών, εντάξει. Φυσικά. Που αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει πολύ σοβαρούς επαγγελματίες στο ρόστερ του. Δεν έχει παιδιά τα οποία είναι αδιάφορα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω που είναι ΠΑΟΚ ξύλες από τα γενοφάσκα τους. Εντάξει. Αλλά που αν μη τι άλλο σέβονται τη δουλειά τους mm-hmm. και την εικόνα τους. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως ναι. για τον κάνουμε. Ναι. Mm. Τώρα επειδή αναφέρθηκε στο Λάμπρο. Ο Λάμπρο έχει κάποια στοιχεία τα οποία τα ξέρουμε. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Είναι ένα παιδί το οποίο πέρσι στην Ολλανδία έκανε εκπληκτική σεζόν. Είναι ένα παιδί που έχει ένα πράγμα που δεν το έχει κανείς άλλος στον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά. Το απρόβλεπτο. Εντάξει. Σίγουρα θέλει δουλειά σε κάποια άλλα κομμάτια. Στη δύναμη, στην τακτική συνοχή, στο αμυντικό κομμάτι. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με την εμφάνιση του τη χθεσινή δεν δήλωσε ένα κοντερό παρόν για να μπει λίγο πιο ψηλά στο rotation της ομάδας. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Τώρα οι υπερβολές, γιατί δεν παίζει, γιατί κάνει, γιατί δάνει, πήρε μια ευκαιρία, την εκμεταλλεύτηκε και από εδώ και πέρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα κάποιες φορές γιατί δεν παίζει ο Λάμπρο. Π.χ. σε κάποια παιχνίδια τέλος πάντων, όχι τόσο υψηλής έντασης, γιατί και αυτό σιγά σιγά πρέπει να μπει στο rotation. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν ήταν στο rotation, αυτή είναι η αλήθεια. Και με τη χρησινή του εμφάνιση δικαιούται να πιστεύει ότι πρέπει να είναι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στ,
Στα υπόλοιπα θέματα με τα γραφικά δεν γίνεται κάτι. Είναι μια κατάσταση, ξέρω εγώ, που ποτέ στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται μια προεργασία. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί αυτή την περίοδο για φόρ και για αριστερό μπακ. Αυτές θα είναι οι αναζητήσεις. Αλλά αν δεν βρεθεί κάτι αξιόλογο, μπορεί να και να μην κάνει τίποτα. Για μένα είναι λάθος που δεν κινείται κατά Σταφυλίδη. Δεν ξέρω γιατί δεν κινείται. Μπορεί να μην τους κάνει. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Σταφυλίδη αυτή τη στιγμή μπορεί να αντικαταστήσει τον Γιαννούλη όταν χρειαστεί. Μπορεί να αντικαταστήσει τον Κρέσπο, γιατί είναι αριστεροπόδαρος, μπορεί να παίξει και στόπερ όταν χρειαστεί. Και βέβαια μπορεί να δώσει την επιλογή στον προπονητή να μεταφέρει τον Κρέσπο δεξί στόπερ, που είναι και το πόδι του το καλό, και να παίξει Σταφυλίδη αριστερά για να ξεκουραστεί ο Μάτος. Εγώ σκέφτομαι τα play-off όταν μιλάω για μεταγραφές και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα παίξει 10 παιχνίδια ο Μάτος στα play-off. Πραγματικά. Ναι, ναι. Και ο Γιαννούλης. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια τετράδα παιχτών που θα εναλλάσσονται, θα παίρνουν τις ανάσεις τους όταν πρέπει. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η τριάδα. Δηλαδή ο Βαρέλα, αριστερό στόπερ, μας κλείδωσε η Άκη. Όχι, όχι, όχι. Έστειλε την μπάλα εκεί, πίεζε ουσιαστικά Μάτος και Ίγκασον. Ωραία, πίεζε τα κατεβάσματα του Λιμιού για να δημιουργήσει παιχνίδι. Άφησε τον Βαρέλα με την μπάλα και η μπάλα ήταν λίγο... διαμαρτυρήθηκε. Ναι, ναι. Δεν έκανε τη δουλειά. Mm-hmm. Αυτά και στο κομμάτι το μεταγραφικό. Θα δούμε τι και πώς. Και νομίζω εσύ ότι τώρα αυτό το κομμάτι, άμα θα τρέξει κάτι, θα είναι πιο μετά. Προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, μάλλον. Έτσι. Mm. Αν δεν γίνει κάποια έκπληξη. Ναι. Έτσι μου φαίνεται. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι. Ωραία, Σταύρο. Αυτά είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε και συνάδελφε. Καλό, ναι. Καλό βράδυ. Αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Και ως έτσι σχόλιο των όλων όσων έγιναν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τα της ομάδας. Όσο τα συζητούσαμε, έβλεπα και εγώ κάποιες εικόνες από το χθεσινό παιχνίδι και κάποιες αναλύσεις εκεί που γίνονται στην εκπομπή της ΟΤΕ TV που έχουν το ενδιαφέρον τους. Πριν κλείσουμε, να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ όσο προλαβαίνουμε. Είπαμε και στην εισαγωγή ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες στο παιχνίδι με την Τιζόν. Μια πολύ καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Στις λεπτομέρειες στο τέλος κρίθηκε το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η Γάλλη ήταν καλύτερη και φαινόταν σε πολλά διαστήματα του αγώνα ότι και πιο καλά πατάνε και πιο καλή ομάδα είναι και πιο μεγάλη ποιότητα έχουν, αλλά όλα αυτά περάσαν σε δεύτερη μοίρα λόγω του πολύ επικίνδυνου τραυματισμού του Σταύρου Σχίζα στο κεφάλι στο τέλος της περίοδου. Ο Σχίζας έφυγε αμέσως για το νοσοκομείο, έμεινε χθες το βράδυ εκεί. Δεν έχει βγει σήμερα, είναι πολύ καλύτερα, έχει συνέλθει, είναι καλά όσον αφορά την υγεία του, αλλά δεν έχει βγει, καθώς το γνωρίζετε και όσοι έχετε μπλέξει με τέτοια κατάσταση με οποιοδήποτε τραύμα στο κεφάλι, αν δεν είναι 1000% σίγουροι όλοι, δεν φεύγεις. Και ο Σχίζας να κάνει μια ακόμα εξέταση σήμερα ή αύριο το πρωί, προκειμένου να είναι 100% σίγουροι όλοι ότι δεν έχει κάτι. Οπότε, αν παίζει ρόλο, προφανώς και είναι πολύ δύσκολο να είναι στο Σάββατο διαθέσιμος με τον Ιωνικό. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η υγεία του αθλητή. Ήταν πολύ επικίνδυνος ο τραυματισμός, πολύ επικίνδυνος, και θα το αναφέρω γιατί εγώ δεν το είδα την ώρα του αγώνα μέσα από το γήπεδο, δεν μπορούσα να... η μπάλα είχε πάει κι αλλού, απλά είδα τον παίχτη του ΠΑΟΚ να είναι άσχημα ξαπλωμένος κάτω, δηλαδή να μην κουνιέται, και όταν είδα τον Τσόχλα να τραβάει τα μαλλιά του, εκεί κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση που το βίντεο και η ΕΤ που κάλυπτε το παιχνίδι έδειχνε περίπου ένα λεπτό τον Σχίζα έτσι κάτω με τον γιατρό του ΠΑΟΚ από πάνω του και το επιτελείο. Είναι εικόνες οι οποίες είναι πολύ άσχημες και πραγματικά ήταν ένας σοκαριστικός τραυματισμός που καλό θα ήταν, θα πω εγώ, να μην παίζει live σε όλη τη χώρα και μετά να παίζει παντού και το βίντεο και φωτογραφίες και όλα αυτά. Ήταν πολύ άσχημη στιγμή. Τέλος πάντων, το έχει σχεδόν ξεπεράσει, θα πω, ο Σχίζας.
Έτσι, ξαναλέω ότι είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα είναι εκτός. Η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Για τα της Ευρώπης δεν μπορείς να μείνεις και πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά μείνει εκτός μετά τη χθεσινή ήττα. Ακόμα και να νικούσε, θα κρατούσε ζωντανές ελπίδες του, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς δεν είχε ισοβαθμίες με ομάδες που θα μπορούσε να βρει μπροστά του, όπως ας πούμε η Νεπτούνας, η Μπεσίκτας, η Φάλκο. Οπότε μετά και την ήττα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει, γιατί έχει και δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή έχει να πάρει παίξει την άλλη εβδομάδα στην Ιταλία με την Πρίντιζη, έχει να παίξει στην Ισπανία με τη Σαραγώσα και στο τέλος με την Telecom Vonis. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο εκτός έδρας να κερδίσει τέτοιους αντιπάλους. Οπότε ουσιαστικά χθες αποχαιρέτησε την Ευρώπη και μπορεί να μείνει το μυαλό του σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Το μάτς με τον Ιωνικό είναι πολύ σημαντικό. Είναι παιχνίδι πολύ must win για τον ΠΑΟΚ και είναι πιθανό να είναι μείον ένας παίκτης, όπως όλα δείχνουν, και ένας παίκτης από το Σχίζα που βοηθάει σε πολλούς τομείς μέσα στο γήπεδο. Οπότε το μυαλό είναι 100% εκεί. Απλά από χθες, όπως καταλαβαίνετε, είναι και γενικά ένα αγαπητό παιδί ο Σταύρος ο Σχίζας μέσα στην ομάδα. Η δεύτερη χρονιά του εκεί. Είναι γενικά ένας πολύ θετικός τύπος ο Σχίζας και όπως και να το κάνουμε, το χθεσινό ήταν ένα σοκ για όλους. Η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία της σήμερα για το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Και μία προπόνηση και αύριο και το παιχνίδι το Σάββατο που πρέπει να κερδίσει. Επίσης, πριν κλείσουμε, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, όπως έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια κολυσιεργία στο κομμάτι που έχει να κάνει με την περίπτωση του Spencer Hall. Νομίζω έχει περάσει ακριβώς μία εβδομάδα πριν από τότε που έγινε γνωστό το όλο ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται, έχει χειριστεί ουσιαστικά από την πλευρά Σαββίδη. Δεν έχει προχωρήσει, για τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα είναι φυσιολογικό να γίνονται σκέψεις ότι μπορεί και να μην προχωρήσει το όλο θέμα, γιατί και η πλευρά του παίχτη έχει φανεί σχετικά αναποφάσιστη μέχρι τώρα. Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση, δηλαδή η πρόταση ήταν στα χέρια του, είχε γίνει επαφή, ήταν σε φάση συμφωνίας, να το πω έτσι, και δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό δεν θα έχει καινούριο παίχτη. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε σε αυτό το κομμάτι. Ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αφού φύγει αυτός ο μήνας, υπάρχει μια μεγάλη διακοπή λόγω All Star Game, λόγω κυπέλου, λόγω παραθύρων εθνικής ομάδας αρχές Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα σταματάει αρχές Φεβρουαρίου, ξεκινάει στο τέλος του πάλι. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω το τελευταίο μας είναι 2 Φεβρουαρίου και μετά έχει 27 παιχνίδι. Δεν ξέρω αν τότε μπορεί να προκύψει κάποια προσθήκη. Απλά το λέω να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως μια επιλογή. Απλά για να γίνει προσθήκη τότε θα πρέπει επίσης ο ΠΑΟΚ να έχει και ένα κανονικό ρόστερ μέχρι τότε. Γιατί αν η ομάδα παραμείνει σε την κατάσταση που είναι η καθημερινότητά της και φύγουν οι παίχτες στην Αμερική, δύσκολα τα πράγματα μετά. Έτσι. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Προφανώς και προτεραιότητα κάθε φορά είναι το παιχνίδι του πρωταθλήματος που είναι μπροστά, αυτό με τον Ιωνικό καλή ώρα, που είναι παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει. Και τα άλλα μένουν λίγο πιο πίσω. Το κομμάτι το μεταγραφικό, όπως βλέπετε, υπάρχει μια κολυσιεργία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ το θέμα του Χόλς δεν το θεωρώ τελειωμένο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Να δούμε αν γίνει μια νέα επαφή και από εκεί μπορεί να προκύψει κάποια εξέλιξη με τον Αμερικανό. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Είπαμε σήμερα αρκετά, κυρίως με τα εξωποδοσφαιρικά. Μόνος μου θα κλείσω. Έχουμε κάποια έλευση. Να κρατήσω λίγο ακόμα. Μάλιστα. Λες εσύ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, πάω 24 αύριο ξανά στις 7.30, δεύτερη σερία εκπομπή, ρε φίλε, δηλαδή τι ζούμε. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Αντί αύριο που είναι Παρασκευούλα, ωραία, χαλαρή. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε στις 7.30 να τα πούμε. Καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ, Radio Marmita. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλό σας βράδυ.